σε μια τέτοια έδρα, όταν παίζει και ένας βαθμός στο σακούλι κάτι σημαίνει. Ένα πολύ καλό παιχνίδι με δύο καλές ομάδες, από ένα ημίχρονο πιστεύω έχει κάθε ομάδα. Θα θεωρήσω δίκιο τον βαθμό της οπαλίας. Από εκεί και πέρα, αρχή είμαστε ακόμα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα, πρώτα να παίζει μπάλα και μετά να κοιτάει τα αποτελέσματα, γιατί αποτελούμαστε από μικρά παιδιά σε ηλικία. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και εδώ μέσα. Το πετύχαμε, δεν το πετύχαμε. Το αποτέλεσμα πιστεύω είναι δίκαιο. Το φετινό πρωτάθλημα πώς προβλέπετε? Πιο δύσκολο, πιο ανταγωνιστικό ή πιο χαμηλών τόνων? Πιο συναρπαστικό θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες διαφορές σε όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχουν μία, δύο ή τρεις ταχύτητες. Όλες οι ομάδες νομίζω μπορούν να χάσουν παντού βαθμούς και να δυσκολευτούν σε οποιαδήποτε έδρα. Φαβορί? Δεν μπορώ να χρήσω φαβορί, ειδικά τώρα που είναι αρχή κιόλας, χωρίς να έχω δει τις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι φέρει πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος και οι προβλέψεις δεν χωράνε. Ο Γράμμος θα αρκεστεί μόνο στο να έχει μια καλή παρουσία ή να έχει έναν στόχο για να κάνει την υπέρβαση? Όταν ασχολείσαι με νεαρούς ή κυρίως παίχτες, πρώτα κοιτάς την ουσία να παίξουν στο ποδόσφαιρο. Αν η βαθμή μας είναι τέτοιος ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι κοντά στο τέλος του πρωτοθλήματος, θα το διεκδικήσουμε. Από εκεί πέρα, ο στόχος της ομάδας είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο.